Πάμε και. Λοιπόν, καλημέρα σας. Yes. Σας καλέσαμε εδώ στα γραφεία του Δομιά Καθαριότητας, Τεχνοδημάτου στο Δήμο Κορινθίων, για να σας ανακοινώσουμε, εγώ ας πούμε κατά κύριο λόγο, μαζί με τους εργαζόμενους εδώ, τους υπόλοιπους του Τομέα Καθαριότητας, ότι από εδώ και στο εξής θα είμαι ο νέος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας στο διευρυμένο καλλικρατικό Δήμο του Δήμου Κορινθίων. Περάσαμε κάποια στάδια για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Πραγματικά να πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η πρόταση του Δημάρχου ήταν να λάβω την αρχή της θητείας, αυτής της δημοτικής αρχής. Δική μου επιθυμία ήταν να μην συμμετέχω σε αυτή τη θέση, όχι τη συγκεκριμένη, σε καμία θέση αντιδημάρχου, για κάποιους επαγγελματικούς λόγους. Στην πορεία, ο κύριος Βατουσιάδης ήταν αυτός ο οποίος ανέλαβε και πραγματικά θα πω αυτό που θα πω για όλους τους αντιδημάρχους που έχουν περάσει από τον τομέα καθαριότητας, ότι είναι πραγματικοί ήρωες, γιατί οι συνθήκες με τις οποίες είναι τα τελευταία χρόνια οι αντιδήμαρχοι στο Δήμο Κορινθίων είναι πάρα πολύ δύσκολες. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, όλοι γνωρίζετε ότι πριν γίνει καλλικρατικός Δήμος, ο καπιταστριακός Δήμος, δεν είχαμε ούτε καν χωματερεί στα όρια του Δήμου μας και εξυπηρετούμαστε από γειτονικούς Δήμους. Στην πορεία που αποκτήσαμε χωματερές, προέκυψε το πρόβλημα με τις χωματερές, οι οποίες όλες, μία πρέπει να λειτουργεί, οι επόμενες είναι παράνομες. Και φτάνουμε και σε αυτό το σημείο, το οριακό τώρα, που από 1η-1η του Ιουλίου και αυτή η μία δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Γι' αυτό τον λόγο λέμε ότι ο εκάστοτε αντιδήμαρχος στο Δήμο Κορινθίων πραγματικά είναι ένας ήρωας. Πραγματικά είναι, όπως θα έχετε πει και εσείς, λεμιτόμος, ηλεκτρική καρέκλα, πολλά και διάφορα που έχουν ακουστεί για αυτή τη θέση. Όμως το σίγουρο είναι ότι όλοι μας και οι προηγούμενοι και ο κύριος Βατουσιάδης, αλλά και το λίγο διάστημα του κυρίου Ζήμου και από τη δικιά μου πλευρά θα γίνει κάθε προσπάθεια, κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να έχουμε έναν καθαρό Δήμο που σημαίνει έναν όμορφο Δήμο. Σίγουρα είναι ένας πολύ μεγάλος Δήμος, ο νέος Δήμος, ο καλλικρατικός Δήμος, είναι ένας πολύ μεγάλος Δήμος με πολύ μεγάλα όρια. Μην ξεχνάμε ότι ο Δήμος αυτός επεκτείνεται από τον Άσο και φτάνει μέχρι το Αγγελόκαστρο και τον Κόρφο, από την Ποσειδονία και φτάνει μέχρι τα Δερβενάκια. Μια πολύ μεγάλη έκταση που σημαίνει αρκετές δυσκολίες. Σίγουρα όμως είμαι πεπισμένος, πρώτα με τη βοήθεια των συνεργατών μας, των προϊσταμένων στον τομέα καθαριότητας και σίγουρα των εργαζομένων, οι οποίοι πραγματικά δίνουν την καλύτερη τους, τις περισσότερες δυνάμεις τους για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις δυσκολίες. Πιστεύω και είμαι πεπισμένος ότι θα τα πάμε καλά. Όμως σε αυτό θα χρειαστούμε και τη βοήθεια και των κατοίκων, των πολιτών του Δήμου μας, οι οποίοι πραγματικά θα πρέπει να συμπαρασταθούν, να βάλουν πλάτη και αυτοί, ώστε να πάμε ακόμα καλύτερα. Και τι θέλω να πω με αυτό. Ξεκινάμε ένα βασικό σημείο που πρόκειται και είναι ο εθελοντισμός, και ο οποίος έχει γίνει πράξη αυτή τη στιγμή σε πολλές περιπτώσεις, όμως σίγουρα μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερα. Και τι εννοώ. Ήδη θα γνωρίζετε ότι μεθαύριο ο σύλλογος με το ποδήλατο Συγκόρυνθο αναλαμβάνει να καθαρίσει ένα χώρο στο αρχαίο λιμάνι. Υπάρχει οι εθελοντές πυροσβέστες, οι οποίοι μας βοηθάνε πάρα πολύ σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Και σίγουρα ο εθελοντισμός θα πρέπει να είναι αυτός που θα μας βοηθήσει να πάμε ακόμα καλύτερα. Το άλλο που θα ήθελα να πω και εκεί που θα δώσω βάρος κυρίως σαν αντιδήμαρχος θα είναι στον τομέα της ανακύκλωσης, τον οποίο και πρέπει να στηρίξουμε. Πρέπει να το στηρίξουμε όλοι, με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί αν λειτουργήσει σωστά ο τομέας της ανακύκλωσης, τότε θα είναι όλα τα πράγματα καλύτερα. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, θα παρακαλέσω πάρα πολύ όλοι να στηρίξουμε την ανακύκλωση. Να χρησιμοποιούμε τους μπλε κάδους και να τοποθετούμε μέσα εκεί χαρτιά, πλαστικά, γυαλιά και αλουμίνια. Να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό και να μπορούμε να κάνουμε όσο δυνατόν καλύτερη ανακύκλωση, γιατί με αυτόν τον τρόπο μειώνουμε τα αστικά λύματα στα οποία έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Και στα οποία πιστεύω ότι μέσα από την προσπάθεια την οποία θα καταβάλουμε πλέον με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης όλης της Πελοποννήσου, και στο οποίο αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίζονται οι αντιπροσώποι που θα μετέχουν σε αυτό, τον ΦΟΣΔΑ της Πελοποννήσου πλέον, να δοθεί επιτέλους ένα τέλος στη διαχείριση των απορριμμάτων. Πέρα από την ανακύκλωση, να ξέρετε ότι ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί και στην κομποστοποίηση, στην οικιακή κομποστοποίηση, στην οποία άμεσα έχει ξεκινήσει ήδη μελέτη για να πάρουμε αρκετούς κάδους κομποστοποίησης, και να είστε σίγουροι ότι ο κόσμος
το έχει αγκαλιάσει αυτό το μέτρο. Ήδη στα αρχικά που κάναμε μια προσπάθεια με 20 κάδους υπήρχε μεγάλη ζήτηση. Έχει καταγραφεί αυτές τις ζητήσεις σε κάδους και είμαι σίγουρος ότι με το καλό, όταν θα πάρουμε αυτούς τους κάδους, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και την κομποστοποίηση ώστε να λιγοστέψουμε τα αστικά λίμματα, τα πράσινα λίμματα. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να γίνουμε πιο συνειδητοποιημένοι όλοι μας σαν πολίτες. Και φτάνω σε ένα επίμαχο θέμα που έχει σχέση τώρα το καλοκαίρι και είναι κυρίως οι φωτιές, τις οποίες σαν αντιδήμαρχος καθαριότητας είμαι και επικεφαλής της πολιτικής προστασίας και δυστυχώς από τη μέρα που έχω αναλάβει, από τη Δευτέρα, έχουμε συνεχόμενες φωτιές στην περιοχή μας, στο Δήμο μας. Σας ενημερώνω για τις φωτιές στο Στεφάνι, με την αναζωπήρωση που είχαμε χτες, στο Ρητό, και εκεί πρέπει να είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί. Όλοι πιο προσεκτικοί όταν οδηγούμε σε τέτοια σημεία που είναι επικίνδυνα, να προσέχουν να μην πετάνε το τσιγάρο έξω από το αυτοκίνητο, να είναι πιο προσεκτικοί, όπως συνέβη στον Στεφάνι, κάποιος βοσκός εκεί έβαλε μια φωτιά να κάψει κάποια ξέρα τέτοια και η φωτιά επεκτάθηκε και έκανε τόσο μεγάλη καταστροφή. Κάηκαν κοντά 10.000 δέντρα στην περιοχή του Προσύμνη, στον Μπερμπάτη. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να προχωρήσουμε και σε άλλο ένα θέμα που έχει να κάνει με τις παραλίες, στις οποίες ο κόσμος αυτό το διάστημα προσέρχεται και θέλει να προσέρχεται για να ξεφεύγει από τα προβλήματα της καθημερινότητας. Από αυτά τα προβλήματα που μαστίζουν την κοινωνία μας, ο κόσμος θέλει να πηγαίνει 1-2 ώρες στη λαϊκή στην παραλία για να μπορέσει να ξεπεράσει κάποια προβλήματά του. Σίγουρα θα πρέπει και εκεί εμείς να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος σαν τομέας καθαριότητας, να κρατάμε τις παραλίες όσο σε καλύτερη κατάσταση μπορούμε, ώστε ο κόσμος να απολαμβάνει αυτές τις ώρες που πηγαίνει στην παραλία τη θάλασσα και τον μπάνιο του. Όμως αυτό πρέπει να στηριχτεί, να βοηθήσει και ο κόσμος. Γιατί εμείς θα επανδρώσουμε όλες τις παραλίες με καδάκια, τα ανάλογα καδάκια, και καλό θα είναι αυτοί που χρησιμοποιούν διάφορα αντικείμενα αναψυχτικά ή μπουκαλάκια με νερό ή οτιδήποτε άλλο, να πηγαίνουν να τοποθετούν στα ανάλογα καδάκια και να μην τα πετάνε όπου και όπου. Γιατί είναι πραγματικά άσχημη εικόνα οι παραλίες να μην είναι καθαρές. Εμείς, από την πλευρά μας, θα δώσουμε κάθε βάρος στις παραλίες και να ξέρετε ότι αυτό έχει μεγάλη δυσκολία, γιατί είναι αρκετά μεγάλο το μέτωπο πλέον με τον καλλικρατικό Δήμο. Νομίζω ότι αυτά είναι αρχικά. Θα τα ξαναδούμε στην πορεία. Δεν ξέρω εσείς αν θέλετε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις τώρα. Πάμε στο θέμα. Παρακαλώ, κύριε Σαββατοκύριακο. Με την αφιερώμηση που αυτές τις μέρες έχουμε ξεφύγει τελείως. Mm-hmm. Αυτό που διαπίστωσα και εγώ σήμερα, πραγματικά σε αυτό το θέμα και ο Δήμαρχος είναι κάθετος και το έχει ξεκαθαρίσει. Ότι θα μου φέρνετε αμέσως αυτή την αφίσα και θα επιβάλλετε ανάλογα πρόστιμα. Και θα είναι πολύ βαριά τα πρόστιμα. Είναι πολύ άσχημη εικόνα το να μπαίνεις σε μια πόλη και να βλέπεις γεμάτο αφίσες που να διαφημίζουν θέατρα, καλλιτέχνες, τραγουδιστές κλπ. Καλό θα είναι αυτές να γίνονται ενημερώσεις, να γίνονται μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, ώστε και εσείς να κάνετε τη δουλειά σας και ο κόσμος να ενημερώνεται καλύτερα. Κύριε Βελέτη, θα υπάρχει κάποιο ειδικό πλάνο ενός Αποστόλου Παύλου, γιατί πάντα και αυτές ναι, τις μέρες είναι... σίγουρα αυτές οι μέρες είναι ιδιαίτερες, πάντα με την προσμονή της επίσκεψης και του Αρχιεπίσκοπου, του κύριου Ιερώνυμου, και μια πλειάδα σεβασμιότητα των Μητροπολιτών, αλλά και πάρα πολλών πιστών που προσέρχονται στην πόλη μας, θα πρέπει να έχουμε να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και στην περιοχή του Αποστόλου Παύλου και στην Κόρινθο, αλλά και στην αρχαία Κόρινθο, στην οποία κορυφώνονται οι εκδηλώσεις, στην περιοχή του Γαλλίων και στην περιοχή της αρχαίας Κορίνθου. Νομίζω ότι ο συνάδελφος μιλάει για τα πανηγύρια που γίνονται. Ναι. Α, ναι. Και γι' αυτό ήδη γίνονται οι ενέργειες οι απαραίτητες. Εκεί θα ήθελα να είναι πολύ προσεκτικοί και αυτοί που προσέρχονται εδώ πέρα, γιατί πραγματικά αυτό που έχω βιώσει και στην προηγούμενη θητεία μου είναι ότι γίνεται ένας πραγματικός πόλεμος. Την άλλη μέρα η πόλη θυμίζει βομβαρδισμένη πόλη. Εμείς με κάθε προσπάθεια, παρότι τυχαίνει φέτος να είναι και Σαββάτο, μια δύσκολη μέρα, οι εργαζόμενοι θα είναι παρόν. Παρασκευή είναι η γιορτή του Αποστόλου Παύλου, αλλά την επόμενη μέρα που αναβάλλεται να γίνει καθαρισμός είναι Σαββάτο. Σε αυτό όμως θα βοηθήσουν πάρα πολλοί οι εργαζόμενοι, οι οποίοι, όπως είπα και εγώ πριν, θα πρέπει να δείξουμε κατανόηση και εμείς οι πολίτες προς το πρόσωπό τους, γιατί και αυτοί εργάζονται κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Τώρα το καλοκαίρι με πολύ μεγάλες θερμοκρασίες, το χειμώνα με κρύα και βροχές. Και σίγουρα θα πρέπει σε αυτούς να δώσουμε στήριξη όλοι. Και εγώ σαν αντιδήμαρχος, αλλά και οι πολίτες σαν άνθρωποι συνδημότες μας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Να ξέρετε ότι θα είμαστε δίπλα και θα τα ξαναπούμε.